Κοιτάξτε, είναι τέτοια η κούραση και το ψυχολογικό άγχος που δεν έχω αισθήσει αυτή τη στιγμή. Το μόνο που ξέρω είναι ότι συνεχίζουμε στην κατηγορία. Το άστρο της ομάδας θα συνεχίσει να λάμπει στα χέρια του μεγάλου του Σεβεργέτη. Δεν θα πούμε άλλες κουβέντες. Πρέπει όλοι να στηρίζουν την ομάδα. Έχουμε πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Σήμερα συγχαρούμε αυτή το στόχο που επιτεύχθηκε. Μέσα στο καλοκαίρι θα τα πούμε, να είμαστε χαρούμενοι, να ζήσουμε, γιατί ήταν ένα δύσκολο από τα που δείχτηκε παιχνίδι. Ήταν και άτυχη ομάδα στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είχαν φτάσει εδώ τα πράγματα εδώ που φτάσαν. Ίσως λίγο ατυχία της ομάδος, ίσως κάποιοι χειρισμοί που γίνανε με το γήπεδο και όλα αυτά μας τύχησαν όλο αυτό. Ήταν άδικο που πήγε η ομάδα να παίξει στο Βόλο. Αλλά δεν είναι τώρα της ώρας να τα συζητήσουμε αυτά, να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε. Γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας από πολλές απόψεις. Μανουργιά στον Παϊωάννη, εγώ επιμένω όμως. Θα είναι στην ομάδα κοντά, θα συνεχίσει. Ο Παϊωάννη Πανουργιάς έχει 12 χρόνια, θα πάει τώρα στην ομάδα. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο, το αγαπώ, αλλά ψυχοφθόρο. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθουν άλλοι πιο ρεξάτοι. Εντάξει, κι εγώ κουράστηκα από αυτό. Δεν θα την αφήσουμε την ομάδα στο δρόμο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε την επόμενη μέρα μετά από μένα, γιατί αγαπάω τον τόπο, αλλά νομίζω ότι και κάποια προβλήματα δικά μου που δεν θέλω να αναφερθώ. Σήμερα ας πούμε εγώ ξέρω πώς είμαι και πώς. Πάντως αγαπάω τον τόπο και από όποιο σημείο και αν βρίσκομαι θα βοηθάω τον τόπο. Τελευταίο, το πρωτάθλημα ξεκινάει νωρίς 20 Αυγούστου. Τώρα αυτό πόσο δύσκολο είναι για την ομάδα που προλαβαίνει. Δεν ξέρω αυτά. Οι προπονητές, όταν υπάρχει θέληση, όλα προλαβαίνονται.